Και ο Θεός έπλασε την πληθωρική Μαρία Ιωαννίδου και την πρίκησε με ταλέντο, ομορφιά, υπέροχο κορμί γεμάτο εκφραστικότητα και μια μεγάλη παιδική καρδιά που τους χωράει όλους. Ένα πλάσμα φωτεινό που προσφέρει απλόχερα χαρά και χαμόγελα στους ανθρώπους που έχουν την τύχη να βρίσκονται γύρω της, είτε συνεργάτες είτε σύντροφοι. Γεννήθηκε και μεγάλωσε μέσα σε ένα σπίτι γεμάτο κουλτούρα με τους δύο ζωγράφους γονείς της, κάτι που όπως παραδέχεται δεν το προέβαλε πολύ στην πορεία της ζωής της, σίγουρα όμως από εκεί κληρονόμησε την καλλιτεχνική της φλέβα. Η Μαρία μοιάζει πραγματικά να είναι γεννημένη για να χορεύει και αυτό φάνηκε από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής της. Ήταν 5,5 ετών μόλις όταν την ξεχώρισε και την επέλεξε ο Μιχάλης Κακογιάννης για να βρεθεί στο θέατρο στο πλευρό των ογκόληθων της υποκριτικής, της Έλης Λαμπέτη και του Δημήτρη Χόρν στον αριστοκρατικό δρόμο που πεζόταν τότε. Μάλιστα η Λαμπέτη είχε εκφράσει την επιθυμία στους γονείς της να την υιοθετήσει. Σε ηλικία 9 ετών γνωρίζει τον Βαγγέλη Σιλινό, ο οποίος χορογραφούσε τότε στη σχολή που πήγαινε η Μαρία. Εκείνη τον ερωτεύεται πλατωνικά, εκείνος την ξεχωρίζει αμέσως και ομολογεί πως μόλις εκείνη γίνει 15 θα την παντρευτεί. Και την παντρεύτηκε. Έγιναν όμως ζευγάρι και στη ζωή και στη δουλειά, χαρίζοντάς μας κορυφαίες χορογραφίες που άφησαν εποχή. Οι συμμετοχές της σε αξέχαστες ταινίες στα χρυσά χρόνια του ελληνικού κινηματογράφου διαδέχονταν η μία την άλλη. Όπως τότε στο πιο λαμπρό αστέρι, στο πλευρό της Αλίκης Βουγιουκλάκη και του Δημήτρη Παπαμιχαήλ, σχεδόν αγνώριστη, καθώς η Αλίκη είχε ζητήσει να γίνει μελαχρινή, γιατί ήθελε να είναι η μοναδική ξανθιά στις ταινίες της. Βλέπω να έρχεται ένα ωραίο παλικάρι. Για μένα έρχεται, για μένα έρχεται. Σε γυρεύει. Ψάχνει να σε βρει. Είτε τότε στον απολαυστικό ρόλο που την χαρακτήρισε στην πορεία της, στην ταινία «Μια Ελληνίδα στο Χαρέμι», στο πλευρό της Ρένας Βλαχοπούλου, με την χαρακτηριστική σκηνή της μέσα στο αεροπλάνο που τους είχε δανείσει ο Αλέξανδρος Ωνάσης για τις ανάγκες των γυρισμάτων. Γιατί καλέ κυρία Ρένα κάνετε έτσι και τρομάζω? Στη γεμάτη ζωή της έχει αγαπήσει και έχει αγαπηθεί ανεφόρον. Το μεγαλύτερο κεφάλαιο της ζωής της είναι αδιαφυσβήτητα ο Φρέντι Γερμανός, τον οποίο γνώρισε στο πλατό της εκπομπής του «Αλάτι και πιπέρι». Και έκτοτε έζησαν μαζί μια μυθιστορηματική ζωή ως το τέλος του μεγάλου δημοσιογράφου και συγγραφέα. Τα τελευταία 11 περίπου χρόνια η Μαρία έχει στο πλευρό της τον Δημήτρη της, που στέκεται βράχο στο πλευρό της και στα όμορφα και στα δύσκολα και λάμπει από ευτυχία.